Και βεβαίως, επειδή μας ακούτε πολύ από την Άρτα, θα είστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Λευτέρη Παπακώστα, συγγραφέα και βεβαίως με πλούσια συγγραφική δράση και ιστορική παρακαταθήκη, θα έλεγα εγώ. Συναντιόμαστε ραδιοφωνικά μετά από πάρα πολλούς μήνες και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Καλό απόγευμα, κύριε Παπακώστα. Καλό απόγευμα, κύριε Κουνιάκη. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που επικοινωνώ μαζί σας. Θέλω να το πω πως το νιώθω, επειδή μιλήσαμε και σήμερα το πρωί και επειδή σήμερα είναι η κορύφωση της εβδομάδας, μια δύσκολη εβδομάδα όσον αφορά και τις καιρικές συνθήκες, μια δύσκολη εβδομάδα σε μια ταλαιπωρημένη χώρα η οποία προσπαθεί να βρει τον προσανατολισμό της, με όλα αυτά τα δυσάρεστα τα οποία συμβαίνουν και καταγράφει επικαιρότητα. Και ήθελα πάρα πολύ το δικό σας λόγο σήμερα, γιατί μέσα από αυτά τα οποία θα μας πείτε και με βάση την πολύ καλή δουλειά που κάνετε και θα παρουσιαστεί το Ναύπλιο και θα ξεκινήσουμε από αυτό, νομίζω ότι μπορούμε έτσι να αντλήσουμε λίγη αισιοδοξία. Έτσι το αισθάνομαι τουλάχιστον εγώ. Και εγώ έτσι θέλω να το αισθάνομαι. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι για αύριο έχει προγραμματιστεί μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση στο Ναύπλιο και έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι ο επίσημος ομιλητής στην εκδήλωση αυτή. Είναι για την επέτειο της δολοφονίας του Ιωάννη Καποδίστρια που έγινε στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831, όπως είναι γνωστό, και τα γεγονότα τα οποία άφησαν μια θλιβερή εικόνα για την Ελλάδα της εποχής εκείνης. Καιρός ήταν πλέον ο Καποδίστριας να αποτελεί μέρος της επικαιρότητας, να ενδιαφέρει τους Έλληνες και να εκδηλώνουν με κάθε τρόπο το σεβασμό και την αγάπη τους σε αυτή τη μεγάλη μορφή. Ο Δήμος Ναυπλίου λοιπόν ετοίμασε μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση και θα παραστούν πρόσωπα από όλες τις πόλεις που συνδέονται με τον οργανισμό Καποδίστρια, και από την Κύπρο θα έρθουν και από τη Ρωσία και από διάφορες άλλες περιοχές, γιατί θεωρούν όλοι ότι ο Καποδίστριας αποτελεί και δικό τους μέρος, εφόσον είναι μια διεθνής προσωπικότητα και δεν αποτελεί μόνο μια προσωπικότητα σταθμό για την Ελλάδα, αλλά για όλες αυτές τις χώρες από όπου πέρασε ή με τις οποίες συνδέθηκε άμεσα ή έμεσα. Μάλιστα. Αυτά και λοιπόν για τον... Πρέπει να πω βεβαίως στον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι καταλήγουμε πλέον στο Ναύπλιο επειδή από ένα μεγάλο κύκλο συναντήσεων με αφορμή το έργο του Καποδίστρια, δεν είναι για παραγωγή. Έχετε απόλυτα δίκιο, γιατί πραγματικά οι εκδηλώσεις αυτές που έγιναν για τον Καποδίστρια από το Φεβρουάριο περίπου ήταν εξαιρετικά τιμητικές για μένα πρωτίστως σαν συγγραφέα, δεδομένου ότι στην επίσημη παρουσίαση που έγινε στην αίθουσα λόγου της ΤΟΑΣ του βιβλίου, εκεί προλόγησε το βιβλίο μου πρέσβης της Ρωσίας, κύριος Αντρέι Μάσλοφ, ο πρέσβης της Ελβετίας και μεγάλες προσωπικότητες όπως ο Θεοδόσης Στάσιος. Αυτό για μένα ήταν ο μέγιστος έπαινος για την προσπάθεια που έχω κάνει. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Το ίδιο πράγμα ακριβώς συνεχίζεται βέβαια και με μεγάλο ζήλο, γιατί όσο ο κόσμος γνωρίζει όλο αυτό το έργο και αυτό το βιβλίο, τόσο οι προσκλήσεις που δέχομαι από οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας είναι διαρκής. Και εγώ έχω διάθεση να ανταποκριθώ. Στη Λευκάδα δεν έχετε έρθει, στην Πρέβεζα ήρθατε. Ήρθα στην Άρτα, αλλά περιμένω από κάποιους. Από το φίλο μου τον κύριο Κουνιάκη. Έχετε μια τέτοια πρόσκληση και εγώ σας δηλώνω, και μάλιστα με πολύ μεγάλη αγάπη, γιατί είναι γνωστή η εκτίμηση και η αγάπη που τρέφω στο πρόσωπό σας, ότι εγώ θα είμαι στην πρώτη ευκαιρία που θα δεχθεί η ευκαιρία. Πολύ ωραία. Επειδή εκκρεμεί μια εκ του σύνεγγις συνάντηση, για να μας βοηθήσετε, γιατί νομίζω ότι και ο σταθμός μας όπου και αν ακούγεται στη Δυτική Ελλάδα πρέπει να είναι αρρωγός αυτές τις πρωτοβουλίες και θέλω να το κάνουμε και να οργανώσουμε ένα πολύ ωραίο κύκλο συζήτησης που να μεταδοθεί και ζωντανά από το ραδιόφωνο και για το έργο του Καποδίστρια. Οπότε το κρατάμε αυτό και δεσμεύομαι δημόσιο ότι θα το βάλουμε μπροστά. Βεβαίως, βεβαίως. Άλλωστε αυτό το πράγμα το έκανα την περσινή χρονιά με το σταθμό των παραπολιτικών. Έκανα μία εκπομπή με τον δημοσιογράφο, τον Γιώργο το Λεκάκη, και τον Ανδρέα το Μαζαράκη, που κάναμε 12 με 2 τη νύχτα σε παγκόσμια εμβέλεια. Ναι.
και κάναμε θέματα της νεότερης ιστορίας. Λοιπόν, δεν μπορείτε να διανοηθείτε πόσο ήταν το ενδιαφέρον, με εξέπληξε. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα υπήρχε τόσος πολλής κόσμος που θα παρακολουθούσε την εκδήλωση εκείνη την ώρα, 12 με 2 τη νύχτα. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Σας το λέω ότι και την τελευταία φορά που είχαμε συνομιλήσει και εμείς εδώ, είχα λάβει και εγώ κάποια μηνύματα για το επίπεδο της συζήτησης και τα μηνύματα που στέλνουμε στην κοινωνία. Γιατί νομίζω, και θα τελειώσουμε για να πούμε στην ουσία τη συζήτηση, αυτός είναι και ο ρόλος ενός μέσου ενημέρωσης, εκτός από το να καταγράφει την επικαιρότητα. Και θα ήθελα και επίσης, πολλές φορές βλέπω τους εκλεκτούς καλεσμένους που ανεβάζετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πόσο ντρέπομαι να σας πάρω να ζητήσω ένα τηλέφωνο με αυτούς τους πνευματικούς ανθρώπους, να τους φιλοξενούμε εδώ και να μπορούμε να ανοίγουμε κύκλους συζητήσεων. Βεβαίως, εγώ είμαι στη διάθεσή σας και μαζί όλος αυτός ο κύκλος των επιστημών που με τιμάμε την γνωριμία και τη φιλία του. Mm-hmm. Γιατί και εμείς αυτό θέλουμε, δεν στοχεύουμε, και εγώ με τα βιβλία τα οποία γράφω, δεν ενδιαφέρομαι σε καμία απολύτως περίπτωση για τη διάθεση περισσότερων βιβλίων. Αυτό μπορεί να ενδιαφέρει τον εκδότη, ναι. Όχι όμως εμένα. Εκείνο που είναι ο βασικός στόχος ο δικός μου είναι η διάδοση αυτής της γνώσης. Γιατί αγαθό που πήρα πρέπει να το διαδώσω. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ναι. Θέλω λοιπόν, ναι, παρακαλώ, μου, λοιπόν, θέλω λίγο να μπούμε και να σχολιάσουμε με τη δική σας οπτική που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, να πάρουμε λίγο το puzzle της επικαιρότητας και νομίζω ότι και θα ξεκινήσουμε λίγο με το μακεδονικό. Τα βλέμματα είναι όλα στραμμένα στα Σκόπια αυτή τη στιγμή, ναι. Με ένα μεγάλο στίχημα της επικύρωσης του δημοψηφίσματος από την γείτονα χώρα, η οποία επιθυμεί διακαώς να μπει στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ισχυρίζονται οι ειδικοί ότι διαφορετικά θα εξαϊλωθεί ως κράτος. Και δεν έχει η Ελλάδα να φοβάται τίποτα από ένα μικρό κράτος. Από την άλλη, οι πολέμοι αυτής της συμφωνίας λένε ότι κρύβεται από πίσω μια λυτρωτική διάθεση και ότι χαρίσαμε όνομα, εθνότητα και γλώσσα στη γείτονα χώρα. Κύριε Παπακώστα, θέλω τη δική σας άποψη όμως αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, ένα κράτος σαν γι' αυτό με την έκθεση αυτή δεν μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό κίνδυνο όπως τον εννοούμε. Ένα πολεμικό κίνδυνο. Οι ναι. κίνδυνοι που μπορεί να υπάρχουν είναι άλλης μορφής. Παραδείγματος χάρη, θεωρώ ότι ήταν απόλυτα φυσιολογικό και δικαιολογημένο από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το κράτος αυτό να θέλει να έχει μία παρουσία και τη δυνατότητα επιβίωσης στο σύγχρονο κόσμο. Ναι. Κανένας δεν μπορεί να τους αρνηθεί αυτό το δικαίωμα. Γιατί ζουν σε μια χώρα και θεωρούν ότι πρέπει στη χώρα αυτή να έχουν μια παρουσία χωρίς τον κίνδυνο κάποια στιγμή, όπως είπατε, να εξαϊλωθούν. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αν τα πράγματα ήταν έτσι και μέναμε σε ένα καθαρά ρομαντικό και ιδεολογικό επίπεδο, θα μπορούσαμε να θυμηθούμε ανάλογες ιστορίες στο παρελθόν από άλλες χώρες. Όμως, το κράτος αυτό δημιουργήθηκε εξαιτίας των διεθνών συνθήκων. Mm-hmm. Και έλαβε μέρος σε έναν ευρύτατο ανταγωνισμό, το οποίο απασχολεί ακόμη και σήμερα. Ναι. Οι σχέσεις ανάμεσα στη Ρωσία και στην Αμερική, στα Βαλκάνια, είναι τέτοιες, οι οποίες παίρνουν και μια εντελώς διαφορετική διάσταση στο κράτος αυτό. Αλλά πέρα από όλα αυτά τα πράγματα, η αλήθεια είναι ότι για να μπορέσει ένα κράτος να επιβιώσει όπως αυτό εδώ, χρειάζονταν ορισμένα βασικά ερίσματα. Το έρισμα δηλαδή της ιστορικής, της πολιτισμικής παράδοσης, της γλώσσας, της θρησκείας, των κοινών αγώνων. Είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δένουν τους λαούς και του δημιουργούν εθνική συνείδηση. Αυτό ακριβώς το πράγμα δεν υπήρχε δυνατότητα σε καμία περίπτωση να δημιουργηθεί στη χώρα αυτή που έγινε άμεσα και που διέτρεχε τον κίνδυνο, όπως είπατε, της διάλυσης. Ναι. Χρειάζονταν επομένως ένα όνομα και κάποια στοιχεία τα οποία θα ένωναν όλες αυτές τις πολιτισμικές ομάδες οι οποίες το αποτελούν. Μην ξεχνάτε ότι ένα ποσοστό γύρω στο 30% είναι αλβανικής καταγωγής. Υπάρχουν μέσα σε αυτό Σλάβοι στο βόρειο μέρος, Σέρβοι, υπάρχουν Βούλγαροι, υπάρχει μικρή μειονότητα Ελλήνων, υπάρχουν πάρα πολλοί Αθήντανοι, Ρωμά,
Και υπάρχει και ένα μέρος, το υπόλοιπο του πληθυσμού, το οποίο είναι από την περιοχή. Επομένως, όλοι ανεξαιρέτως αυτοί έπρεπε να έχουν ένα κοινό συντελεστή για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Ο συντελεστής αυτός εδώ παίρνει διπλό χαρακτήρα. Από τη μια μεριά είναι η Μακεδονία ως όνομα, γιατί αυτή δεν είναι απλά μια γεωγραφική, αλλά μια ευρύτατη πολιτισμική περιοχή, η οποία αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο πολιτισμό στη Μακεδονία, μεγάλους αγώνες, μεγάλα σύμβολα, έναν, δεν θα το έλεγα, μια επέκταση του ελληνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Επομένως, αναφέροντας το όνομα Μακεδονία ή παίρνοντας το όνομα Μακεδονία στη θέση ενός οποιουσδήποτε άλλου κράτους, αφενός μεν δημιουργούσε ένα κίνητρο συνεκτικό για όλες αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες, και από την άλλη μεριά δημιουργούσε ένα στοιχείο που τους επιτρέπει να έχουν ρίζες στο παρελθόν, είτε το δικαιούνται είτε όχι. Ναι. Και ένα δεύτερο στοιχείο που είναι πάρα πολύ βασικό και το διεκδίκησαν και δυστυχώς το πήραν, είναι το στοιχείο της γλώσσας. Πουθενά δεν αναφέρεται μακεδονική γλώσσα. Υπήρχε ένα ιδίωμα μακεδονικό, το οποίο επεκτείνονταν στις βόρειες περιοχές του ελληνικού κράτους και στις νότιες περιοχές της Μακεδονίας. Αυτό όμως δεν είναι γλώσσα. Όταν όμως στην προκειμένη περίπτωση παίρνουν τα δύο αυτά στοιχεία, ουσιαστικά αποκτούν μια εθνική οντότητα ή τουλάχιστον διεκδικούν, αν όχι τώρα στο μέλλον, ενώ παράλληλα μετά από αρκετόν καιρό κανένας δεν μπορεί να πει ότι όλους αυτούς τους επιθετικούς προσδιορισμούς που βάζουν ή το Βόρεια, Ανατολική ή οτιδήποτε άλλο τους ξεχνούν και αρχίζουν να έχουν εκείνα τα οποία στο σύνταγμά τους υπολογίζουν τώρα με την τέταρτη τροπολογία που λένε ότι θα βάλουν μια διάταξη που θα αποκλείει με κάθε τρόπο τις αλυτρωτικές διαθέσεις. Αυτό όμως το πράγμα ξέρετε ότι ευκολότατα διαγράφεται. Σωστά. Τέλος πάντων, εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι το δημοψήφισμα αποτελεί ένα από τα πάρα πολύ σοβαρά θέματα που απασχολούν όλον τον ευρωπαϊκό ή γενικότερα τον παγκόσμιο χώρο, γιατί αυτή τη διάσταση του έδωσαν. Σκεφτείτε, κύριε Κουνιάκη, πώς είναι τα πρόσωπα τα οποία επισκέφτηκαν τα Σκόπια τον τελευταίο καιρό. Σωστά. Και αναρωτιέται κανένας, μα τέτοιος μεγάλος ζήλος για να βάλουν τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να βάλουν στην προκειμένη περίπτωση τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, γιατί? Ποια ήταν δηλαδή, ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι, τι σκόπευαν όλοι αυτοί οι οποίοι πήγαν στα Σκόπια και ζήτησαν με κάθε τρόπο, πήραν μέρος σε ένα θέμα που ήταν καθαρά εθνικό, να ψηφίσουν όλοι ναι. Τι σήμαινε λοιπόν αυτό το πράγμα? Εκεί αναρωτιέμαι, και η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πάντοτε επαρκείς εξηγήσεις. Σωστά. Το ζήτημα είναι για σας, το πρόσημο είναι θετικό σε όλο αυτό? Δηλαδή, για παράδειγμα, 25 χρόνια είναι αυτή η εκκρεμότητα. Ναι. Το Κυπριακό είναι από το 1954. Ναι, σωστά, σωστά. Απλά, πιστεύετε ότι ήταν ιστορική ευκαιρία να επιληθεί? Ή, γιατί υπήρχε μια κριτική, κύριε Παπακοστοτή, εμείς δεν βιαζόμαστε να κερδίσουμε κάτι. Δηλαδή, τα Σκόπια καίγονται και βεβαίως αυτοί που θέλουν να ασκήσουν επιρροή στην Φύρωμα, έτσι δεν είναι? Απλά εμείς είμαστε σε πλεονεκτικότερη θέση, εικάζω. Δεν είχαμε κάποια πίεση για κάτι. Κοιτάξτε, κύριε Κουνιάκη, η αλήθεια είναι ότι ως λαός έχουμε το αναπαλωτρίωτο δικαίωμα του αυτοκαθορισμού και της δυνατότητας να διεκδικήσουν το χώρο στον οποίο ζουν. Σωστό. Ο χώρος ήταν καθορισμένος. Δεν μπορεί να τους το αναγνωρίσει, να μην τους το αναγνωρίσει κάποιος αυτό. Τώρα, αν ήταν εθνική αναγκαιότητα, για την Ελλάδα σίγουρα δεν ήταν. Ναι. Από την άλλη μεριά, δεν μπορώ να δεχτώ σε καμία περίπτωση ότι ενήργησαν με τέτοια επιπολαιότητα και προχειρότητα οι διοικούντες στην Ελλάδα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία με ενόχλησαν σε όλη αυτή την περίπτωση. Όμως, θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας έχει και τη σοβαρότητα και τη γνώση και την ευθύνη να πάρει μια τόσο μεγάλη απόφαση. Δεν ξέρω ακριβώς τα στοιχεία τα οποία τον οδήγησαν να βιαστεί, γιατί εκεί ακριβώς είναι το θέμα το δικό μου. Θεωρώ δηλαδή ότι ελείπει μια απόφαση
δεδιασμένη, διότι ήδη από τον Ιανουάριο του 2018 γνωρίζαμε ότι στις 30 Μαΐου το θέμα θα έχει τελειώσει, Ιουνίου θα έχει τελειώσει και τα Σκόπια θα είναι με το συγκεκριμένο όνομα και στο ΝΑΤΟ, αλλά και θα ανοίξει ο δρόμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, τι είδους υποχρεώσεις είναι αυτές οι οποίες ανέλαβε η χώρα? Ποιοι είναι οι λόγοι οι οποίοι την οδήγησαν στο να πάρει μια τέτοια απόφαση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα? Δεν μπορώ να το ξέρω. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι έχω προβληματιστεί και καθημερινά προβληματίζομαι πάνω στο θέμα αυτό. Δεν μπορώ βέβαια σε καμία απολύτως περίπτωση να δεχτώ ότι όλοι ανεξαιρέτως αυτοί οι Έλληνες πολιτικοί, ξεκινώντας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, για να αναφέρω τους παλαιότερους, ότι ενήργησαν με ανευθυνότητα ή επιπολαιότητα ή δεν ξέρω τι άλλο, προκειμένου να δεν ανεγνώρισαν τα Σκόπια, ναι, με το όνομα της Μακεδονίας. Είναι πράγματα τα οποία η ιστορία θα τα δει και θα τα εξετάσει στο μέλλον. Σε ένα άλλο σκέλος, στο ίδιο μήκος κύματος πάντα, είμαστε σε μια προεκλογική χρειά, αισθάνομαι. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, όλοι στις συζητήσεις που κάνω και με πολιτικά πρόσωπα συμπεραίνουμε και λέμε, επειδή αναφερθήκατε και εσείς σε σημαντικούς πολιτικούς ηγέτες, κύριε Παπακώστα, στη νέα εποχή που είμαστε, γιατί εκλείπουν αυτές οι προσωπικότητες οι ηγετικές, όπου θα μπορούσαν να τους ακολουθήσουν οι μάζες? Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, αυτή τη στιγμή έχει εκλείψει η ιδεολογία ως κάτι του να παλέψεις και να διεκδικήσεις. Οπότε έχω την εντύπωση ότι ήρθε το μνημόνιο σε αυτή τη χώρα για να ισοπεδώσει όλες αυτές τις αξίες που διδαχτήκαμε και εμείς ως πολιτικοί επιστήμονες στο πανεπιστήμιο, που διαβάσαμε τις θεωρίες, τις ιδεολογίες και όλα αυτά τώρα τερματίζονται. Κοιτάξτε, κύριε Κουνιάκη, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο της έλλειψης ηγετών. Οι ηγέτες στην Ευρώπη έχουν εκλείψει εδώ και αρκετά χρόνια. Αρκεί να δείτε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ανέλαβαν τις τύχες όλου του κόσμου, μηδέ της Αμερικής εξαιρουμένης. Ναι. Υπάρχει μια έλλειψη ηγετών. Τα πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν τη διακυβέρνηση των χωρών προβληματίζουν για το είδος και το επίπεδο του λαού που τους εξέλεξε. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Νικολά Σαρκοζή είναι η φυσική εξέλιξη του Μιτεράν. Ναι. Αυτό είναι κάτι που με προβληματίζει ιδιαίτερα. Ή ακόμα δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ένα πρόσωπο σαν τον κύριο Τραμπ αυτή τη στιγμή κυβερνά όλο τον κόσμο και μάλιστα με τον τρόπο αυτό. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει στην Ελλάδα. Πρέπει βέβαια να λάβουμε υπόψη ότι οι ηγέτες αναδεικνύονται μέσα από την κρισιμότητα των προβλημάτων που οι χώρες τους αντιμετωπίζουν. Ναι. Μέσα από όλη αυτή τη διελκυστίντα που γίνεται και τα σοβαρά προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζει ο κόσμος, θα αναδειχτούν και οι ηγέτες. Μπορεί τώρα να μην υπάρχουν ακόμη, γιατί βρισκόμαστε σε μια μετεξέλιξη της κοινωνικής πορείας. Και θεωρώ δηλαδή ότι ακόμα κι αν σήμερα μεμφόμαστε τον εαυτό μας ή την κοινωνία για τους ηγέτες που έχει, μέσα από τις ίδιες ακριβώς συνθήκες ή μέσα από τις ίδιες χώρες θα αναδειχθούν στο μέλλον και οι κατάλληλοι ηγέτες. Η αλήθεια όμως είναι ότι η γενικότερη μεταβολή που έχει συντελεστεί στον κόσμο, η παγκοσμιοποίηση, η κατάργηση σύγχρονων των συνόρων, η αλλαγή ιδεολογίας, πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν ατονίσει, όπως είναι παραδείγματος χάρη η ιστορία, η γλώσσα, η θρησκεία, η οικογένεια ως θεσμός και όλα αυτά, ή τουλάχιστον ορισμένες ηθικές αξίες που πάντοτε πίστευε ο λαός, που έχουν αμβλυνθεί και δεν ενδιαφέρουν κανένα, ότι όλα αυτά τα πράγματα συντελούν ώστε η κοινωνία να αποκτήσει μια ιδιαίτερη οπτική γωνιά απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Και βέβαια μέσα από αυτή την οπτική γωνιά πολλαπλασιάζει τα προβλήματα και δεσμεύει ακόμη περισσότερο τον εαυτό της και την επόμενη γενιά. Και κυρίως είδε που μπορούμε να καταλήξουμε. Μάλιστα. Το βασικό σημείο βέβαια εδώ είναι ότι
Η πορεία της κοινωνίας θα συνεχιστεί ανεξάρτητα από τις όποιες αποφάσεις λαμβάνονται. Βέβαια, θα υπάρξουν αρκετοί οι οποίοι θα ταλαιπωρηθούν από τις αποφάσεις αυτές. Υπάρχει ένα ολόκληρο πληθυσμιακό σύνολο, παραδείγματος χάρη στη Μακεδονία, το οποίο σήμερα αισθάνεται ότι είναι προδομένο από την πορεία που έχει λάβει το εθνικό θέμα. Σωστά. Από την άλλη όμως μεριά, διαπιστώνουμε ότι σε άλλες περιοχές της Ελλάδος οι δυνάμεις της συγκεκριμένης κυβέρνησης είναι άφταρτες. Ναι. Ή διεκδικεί επίσης όριστες εκλογές ανεξάρτητα από το τι τις καταλογίζουν. Mm-hmm. Και εδώ υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός. Δεν ξέρουμε δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση που μπορεί να καταλήξει το όλο θέμα, διότι πάρα πολλοί και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αντιμετωπίζουν την κυβέρνηση ως και την μελλοντική κυβέρνηση της χώρας. Πλέον τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται δύσκολα. Δηλαδή εσείς πιστεύετε για παράδειγμα ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να διατηρήσει τις δυνάμεις του και να μην επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία βλέπουμε τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται? Κοιτάξτε, μπορεί να προηγείται, κύριε Κουνιάκη, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το βαθμό συσπήρωσης των δυνάμεων. Σωστά. Έχει φτάσει τα βάνη στη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει λάβει πάρα πολύ σοβαρές αποφάσεις, οι οποίες έχουν επίπτωση στον λαό, στην οτροπία του, στη συμπεριφορά του, στα πιστεύω του και σε όλα αυτά. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ο πρώτος καιρός είναι πάντοτε καιρός αναταραχής. Ναι. Αν όμως καταφέρει να βρει λύση σε κάποια ζητήματα που είναι κέρια αυτή την περίοδο, όπως είναι παραδείγματος χάρη το συνταξιοδοτικό, ή να αμβλύνει τις δυσμενείς επιπτώσεις, εντυπώσεις οι οποίες υπάρχουν στο μακεδονικό ζήτημα, τότε ενδεχομένως αυτή η μεγάλη διαφορά των 10 μονάδων πόσες είναι, να είναι πολύ μικρή ή να μην υπάρχει και καθόλου. Ναι. Κύριος είδε, θα το δούμε τους αμέσως προσεχείς μήνες. Γιατί σίγουρα τα μέτρα τα οποία θα διεκδικήσουν τις εκλογές δεν τα έχουν εξαγγείλει ακόμα. Σωστά. Φωτογράφησαν κάποια και οι δύο πολιτικοί. Και ήδη υπάρχει μια μεταστροφή. Ήδη σε ορισμένες περιοχές η μεταστροφή είναι σημαντική. Μάλιστα. Δεν πιστεύω βέβαια ότι αυτή θα αμβληθεί εξ ολοκλήρου, αλλά εν διάφορη περιπτώσει είναι σίγουρο ότι θα παλέψουν πάρα πολύ για να μην ανατραπεί το πολιτικό κλίμα που δημιούργησαν. Είτε είναι καλό για τη χώρα είτε όχι. Μάλιστα. Κλείνοντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, με την υπόσχεση ότι θα τα λέμε πιο συχνά, είπατε λίγο πριν ότι εσείς μεταδίδετε τη γνώση, με αφορμή βεβαίως την ενασχόλησή σας και την καταγραφή της ιστορίας μας. Των πηγών πρωτίστως, γιατί αυτό με ενδιαφέρει. Το αρχαιακό υλικό είναι εκείνο το οποίο το αρχαιακό με ενδιαφέρει υλικό. Και η προσπάθεια να το δώσω με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει ευρύτατα κατανοητό στον mm-hmm. κόσμο. Και πιστεύοντας, και αυτό κάνετε πολύ καλά, και πιστεύοντας το δόγμα η γνώση είναι δύναμη, δεν ξέρω κύριε Παπακώστα αν η νεολαία, η νέα γενιά ενδιαφέρεται να θωρακιστεί. Ή νομίζω ότι συμφέρει το σύστημα, όπως το προκαλούμε, να υπάρχει άγνοια σε πολλά πράγματα. Μα είναι βέβαιο αυτό το πράγμα, κύριε Κουνιάκη. Όσο λιγότεροι νέοι γνωρίζουν πράγματα ουσίας, τόσο μικρότεροι είναι οι κίνδυνοι τους οποίους αντιμετωπίζουν. Ναι. Δεν είναι δηλαδή τυχαίο το γεγονός ότι αυτό που γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια, δηλαδή που μπαίνουν άριστοι φοιτητές, άριστοι μαθητές, μπαίνουν στο πανεπιστήμιο και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα αποδιοργανώνονται, αποπροσανατολίζονται, εγκαταλείπουν τις σπουδές τους, τα ενδιαφέροντά τους και ασχολούνται με χίλια δυο άλλα πράγματα εκτός από εκείνο που θα τους δώσει η γνώση και που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν ένα πολύ ευίωνο μέλλον και προπαντός στη χώρα αξιόλογα στελέχη. Ναι. Και βλέπουμε μέτρια άτομα τα οποία φεύγουν και πάνε σε ένα σύστημα το οποίο είναι οργανωμένο στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία ή οπουδήποτε αλλού, όπου αντικειμενικός σκοπός των φοιτητών είναι η φοίτηση και η παιδεία. Mm-hmm. Εκεί βλέπουμε να γίνονται αξιολογότατα στελέχη και άτομα τα οποία εδώ στην Ελλάδα λογικά δεν θα είχαν τροπική, είναι εκείνα τα οποία ουσιαστικά θα κυριαρχήσουν. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι οι οποίοι ενδιαφέρονται. Και σας το λέω αυτό εξ ιδίας αντίληψης, ναι. Γιατί σε όλες τις διαλέξεις που κάνω
και πέρυσι σας πληροφορώ, δηλαδή από το Σεπτέμβρη πέρυσι μέχρι φέτος, έκανε 35 διαλέξεις σε όλες τις περιοχές της χώρας. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος από τους ακροατές μου ήταν νέοι άνθρωποι μέχρι 30 χρόνων. Μάλιστα. Αυτό για μένα ήταν εξαιρετικά αισιόδοξο και παρήγορο. Και πιστεύω δηλαδή ότι ανεξάρτητα από τις επιρροές που δέχονται, από το πόσο το ίντερνετ ή όλα αυτά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ή άλλα τέτοια πράγματα απομακρύνουν τους μαθητές ή τους νέους από τη γνώση, το ίδιο το ίντερνετ μέσα από τη γνώση που παρέχει κάνει άτομα εξαιρετικά ανεπυγμένης κριτικής. Μάλιστα. Δίνει και γνώση δηλαδή και εξαιρετικά σημαντική. Αν βέβαια υπάρχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους πνευματικούς ανθρώπους και από την πολιτεία και τους άλλους φορείς της κοινωνίας, θα μπορούσαμε να δούμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό νέων να παίζει ενεργό ρόλο και να είναι πραγματικά αισιόδοξο το κλίμα για τη χώρα, αλλά και γενικότερα για τον κόσμο. Μάλιστα. Κύριε Παπακώστα, θα βάλουμε μία άνω τελεία στην ενδιαφέρουσα συζήτησή μας και θα τα πούμε πιο συχνά. Σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίνεστε πάντα με ευγένεια στα καλέσματά μας εδώ στον Πρίσμα. Κοιτάξτε, σας είπα προηγουμένως ότι αντικειμενικός σκοπός είναι στον βαθμό που μπορώ να ανοίξω μια χαραμάδα ή να δημιουργήσω ένα κίνητρο γνώσης. Μπορεί στην προκειμένη περίπτωση να υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι ενδεχομένως να διαφωνούν με αυτά που λέω. Όμως, πιστεύετε, με τα λέω με καλή προαίρεση. Αντικειμενικό σκοπό έχω όχι να παραπλανήσω, αλλά να δώσω ένα κίνητρο για περαιτέρω σκέψη. Μάλιστα. Και στον βαθμό που έστω και λίγο τα καταφέρνω, νιώθω πραγματικά πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Γι' αυτό σας ευχαριστώ θερμότατα που μου δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με το κοινό σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας βράδυ.